Θα δώσουμε το λόγο στη συνέχεια στην κυρία Άννα Καραμανλίου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Β1 Νομαρχιακής, τον Μιχάλη Κουμεντάκο και τα μέλη της Β1 ΝΟΔΕ και τον πρόεδρο της Β1 ΝΟΔΕ, της Β1 ΟΝΕΔ, τον Γιάννη Τοπίλουρα, καθώς και όλα τα παιδιά και βεβαίως όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Νομαρχιακής μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνετε δυνατότητα να μοιραστώ κι εγώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να στραφούν και πάλι στην πολιτική. Γιατί αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε κοινωνίας, κάθε δημοκρατίας που θέλει να εξελίσσεται και να διατηρεί τη ζωτικότητά της. Και που θέλει βεβαίως να προστατεύσει τους πολίτες της από τους κινδύνους της πόλωσης και του λαϊκισμού. Φίλες και φίλοι, κάθε φορά που καλούμαστε να μιλήσουμε για τη σχέση των νέων με την πολιτική, οι πρώτες λέξεις που έρχονται στο μυαλό είναι απαξίωση, αποστασιοποίηση, αδιαφορία. Δυστυχώς, αυτές είναι οι λέξεις που περιγράφουν τη μεγάλη εικόνα. Και φυσικά, δεν φταίνει οι νέοι γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι η νέα γενιά δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα. Για να το πούμε πιο καθαρά, η πολιτική έχει για αυτούς αρνητική χρειά και τους αποθεί. Τι έχουν δει όμως τα τελευταία αυτά χρόνια της κρίσης τα παιδιά στο πολιτικό σκηνικό? Ακραίο διχασμό και πόλωση. Εκβιαστικά διλήμματα και επικές κολοτούμπες. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα στους πολλούς, αλλά εξυπηρετήσεις στους συμμετέρους, ψέματα, υποκρισία, φαυλότητα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης που μετράει πλέον 10 ολόκληρα χρόνια. Που έφερε ανεργία και στερήσεις, που γκρέμισε οράματα και ματέωσε όνειρα και σχέδια μιας ολόκληρης γενιάς. Όμως τα όνειρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το οξυγόνο των νέων παιδιών. Αυτά τους κινητοποιούν να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν. Η πολιτική που ακολουθήθηκε τους τα στέρισε και τώρα πληρώνει το τίμημα. Ποιο είναι το τίμημα αυτό? Έχει δύο πλευρές. Η μία πιο απεσιόδοξη από την άλλη. Η πρώτη, όπως ήδη ανέφερα, είναι η απαξίωση της πολιτικής και η ισοπαίδωση όλων των πολιτικών. Όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι οι ψέματα λένε, όλοι έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Αποτέλεσμα, οι νέοι απομακρύνονται από τα πολιτικά πράγματα, αποστασιοποιούνται, δεν ασχολούνται και αδιαφορούν. Λες και όλο αυτό δεν τους αγγίζει και δεν τους αφορά. Εκεί κάνουν λάθος, αλλά θα επανέλθω σε λίγο. Θέλω πρώτα να αναφερθώ στη δεύτερη συνέπεια της απαξίωσης πολιτικής, την οποία είδαμε δυστυχώς πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Στον αντίποδα λοιπόν της αδιαφορίας και της αποστασιοποίησης, είδαμε μια σημαντική μερίδα της νεολαίας να στρέφεται σε ακραίους πολιτικούς σχηματισμούς, ως εκδίκηση προς το παραδοσιακό και κατά την άποψή τους σάπιο πολιτικό σύστημα. Οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμούνται το σάπισμα της κοινωνίας από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008. Ακολούθησε μια μεγάλη σειρά από επεισόδια, πορείες, πλατείες, προπλακισμούς που έγιναν κανονικότητα για κάποιο χρονικό διάστημα. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής, η σταθεροποίησή της στο πολιτικό μας σύστημα, αλλά και η απήχηση άλλων ακραίων σχηματισμών στα αριστερά ή στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, είναι όλα απότοκα της απαξίωσης πολιτικής στα μάτια της νεολαίας μας. Η γενιά, οι σημερινοί κοσάριδες, αποτελούν πραγματικά τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης. Κι άλλοι επλήγησαν. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλούς κλάδους, οι συμπολίτες μας με μεγαλύτερες ανάγκες που βρέθηκαν χωρίς κανένα δίκτυο προστασίας, όλοι αναγκάστηκαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να προσαρμοστούν σε περικοπές χρημάτων και παροχών. Οι συνέπειες όμως αυτά τα παιδιά
διαφέρουν ποιοτικά. Γιατί δεν έχασαν χρήματα και παροχές, έχασαν τις προοπτικές για το μέλλον τους. Έχασαν τα όνειρα και την αισιοδοξία τους. Αναγκάστηκαν να χαμαλώσουν τον πήχη των προσδοκιών από τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν νέο από αυτό. Όσοι έχουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία, και ο γιος μου είναι 27 ετών, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα καθημερινά στο σπίτι. Γνωρίζουμε όλοι με τι έρχονται καθημερινά μπροστά αυτά αντιμέτωπα, αυτά τα παιδιά. Με την πλήρη αποδιοργάνωση στην παιδεία. Με την αριστεία και τη διάθεση για διάκριση να αποτελεί στίγμα. Με το ράβε ξύλωνε στο λύκειο που οδηγεί τόσες ελληνικές οικογένειες στην πλήρη σύγχυση για το σύστημα εξετάσεων που θα κληθούν να δώσουν τα παιδιά τους και να μπορούν να το αντιμετωπίσουν σε ένα ή δύο χρόνια. Και μετά το λύκειο, αφού έχετε τόσο κοπιάσει και έχει ματώσει τόσο πολύ οικονομικά η οικογένεια, έρχονται αντιμέτωποι με την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Με τις σχολές ρημαγμένες, υπαίθρια παζάρια μικρολαθρεμπόρων και διακινητών ναρκωτικών. Με τα μαθήματα να γίνονται μόνο μετά από άδεια του Ρουβίκονα ή κάποια συμμορία που έχει βρει καταφύγιο σε χώρο που υποτίθεται ότι είναι ακαδημαϊκός. Και μετά από όλα αυτά, αντιμετωπίζεται τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας. Την ανεργία σε μια χώρα χωρίς επενδύσεις, χωρίς δουλειές, χωρίς ευκαιρίες. Σε ένα περιβάλλον που στραγγαλίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Έχετε πιθανότατα αντιστάσει να κάνετε, φαντάζομαι, ένα δικό σας επαγγελματικό βήμα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αντικρίζοντας το βουνό των φόρων και των εισφορών που καλείται να πληρώσει ένας νέος επιστήμονας επαγγελματίας. Έχετε, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, αποχαιρετήσει φίλους που φεύγουν για το εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα επιστρέψουν. Ίσως να έχετε σκεφτεί και εσείς οι ίδιοι τη λύση αυτή ως διέξοδο. Εδώ και μία δεκαετία η χώρα μας αιμορραγεί ανθρώπινο κεφάλαιο προς το εξωτερικό, κεφάλαιο που δεν αναπληρώνεται. Ωστόσο, και μέσα στην εργασία η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Αναξιοκρατία, διορισμοί γνωστών και φίλων από το παράθυρο, εκμετάλλευση των νέων παιδιών που αναζητούν μία διέξοδο από την ανεργία. Εκείνοι που έλεγαν ότι η καριέρα είναι χολέρα, αράζουν με τους μισθούς των συμβούλων και τόσοι άλλοι που επιθυμούν πραγματικά να προχωρήσουν και να προοδεύσουν με την αξία και τη δουλειά τους, αναγκάζονται να υποαπασχολούνται, να δουλεύουν ανασφάλιστοι ή να παίρνουν μισθούς φιλοδορήματα των 300 ευρώ. Πώς λοιπόν να ανοίξεις τα φτερά σου, πώς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, πώς να προχωρήσεις τη ζωή σου, με 300 ευρώ το μήνα. Ούτε από το πατρικό σου δεν μπορείς να φύγεις πια. Και η Υπουργός Εργασίας τριαπολογεί επειδή θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 30 ευρώ. Φίλες και φίλοι, ίσως κάποιοι να σκέφτεστε ότι τα προβλήματα τα ξέρετε, τα ζείτε. Για τη λύση θέλετε να μιλήσουμε. Στην πολιτική δεν εντοπίζονται μόνο οι αιτίες των προβλημάτων. Στην πολιτική βρίσκονται και οι λύσεις τους. Σε μία άλλη πολιτική, σε μία αλλαγή πορείας 180 μοιρών και όχι 360 που το κάνω το τσίπι. Σε μία πολιτική που επενδύει ουσιαστικά στην παιδεία, που προκρίνει την αριστεία, επιβραβεύει την προσπάθεια, στηρίζει και διευρύνει το θεσμό των πρότυπων σχολείων. Σε μία πολιτική που βάζει τάξη στο ελληνικό πανεπιστήμιο και του επιτρέπει να εκτελεί το ακαδημαϊκό του έργο χωρίς να δίνει άσυλο στους κάθε λογής ταραξίες. Μία πολιτική που προάγει και στηρίζει την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ως ξεχωριστό πυλώνα για τις νέες και τους νέους της χώρας μας. Η λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα βρίσκεται σε μία άλλη πολιτική για την εργασία και την ανάπτυξη. Μία πολιτική που καταπολεμά την ανεργία με το μόνο τρόπο που μπορεί αυτή να καταπολεμηθεί. Με νέες δουλειές, με επενδύσεις, με ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας, με μείωση της φορολογίας, με επένδυση σε καινοτόμες ιδέες, με εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα στο τεράστιο δυναμικό των νέων μας, που σήμερα διοχετεύεται δυστυχώς σε άλλες χώρες. Όλα αυτά συνιστούν το πρόγραμμα της παράταξής μας για την Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Είναι οι θέσεις ενός κυβερνητικού προγράμματος
που έχει στο επίκεντρο τη νέα γενιά. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει αναλάβει μια ξεκάθαρη δέσμευση απέναντι σε αυτή τη γενιά. Ευκαιρίες για όλους, τίποτε λιγότερο από αυτό. Το κάνουμε ήδη πράξη, καθώς το Μητρώο Στελεχών έχει ανοίξει τις πόρτες της παράταξης σε πάρα πολλούς νέους κυρίους, ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν και να εμπλακούν στην πολιτική, αλλά δεν είχαν στο παρελθόν πρόσβαση στην κομματική οργάνωση και δράση. Φίλες και φίλοι, για να γίνουν όλα αυτά, υπάρχει μία σημαντική προϋπόθεση. Αυτή είναι η ενεργοποίηση, η συμμετοχή της νέας γενιάς στην πολιτική διαδικασία. Η αλλαγή πορείας της χώρας χρειάζεται και τους νέους κοντά δυνατούς ενεργούς. Δεν μπορεί να γίνει ερήμητος. Η απαξίωση, η αδιαφορία, η αποστασιοποίηση έχουν κόστος. Και το κόστος αυτό είναι ότι αποφασίζουν άλλοι για σένα, χωρίς εσένα. Η απογοήτευση, η ισοπαίδωση, η αποχή δεν είναι θέση. Είναι απουσία. Και όταν είσαι απόν, κάποιος άλλος καλύπτει το κενό, προωθώντας τα δικά του ζητήματα και βεβαίως τη δική του ατζέντα. Οφείλουμε να ανοίξουμε διάφορους επικοινωνίας και να βρούμε τρόπους να πείσουμε την νεολαία για την αξία της συμμετοχής. Και εδώ έρχεται ο κρίσιμος ρόλος της ΟΝΕΔ στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Όλοι εσείς, παιδιά, μέσα από την ΟΝΕΔ, τη Δάφνη του Φουκού, αποτελείτε το πιο δυναμικό κομμάτι της παράταξής μας. Δεν είστε οι νεροκουβαλητές που στηρίζετε με την παρουσία σας τις κομματικές εκδηλώσεις. Είστε παιδιά με ξεχωριστή ποιότητα που πρέπει να περάσετε αυτό το μήνυμα στους συνομιλίκους σας. Στα σχολεία, στα αμφιθέατρα, στους χώρους δουλειάς, στην κοινωνία. Σε μία εποχή που η πολιτική απαξιώνεται και απορρίπτεται ισοπεδωτικά, πρέπει να πείσουμε ότι η λύση σε όλα αυτά που βιώνουμε μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την πολιτική. Όχι την πολιτική των εξυπηρετήσεων, των εύκολων υποσχέσεων και του λαϊκισμού, στην οποία εθιστήκαμε ως κοινωνία. Όχι από την πολιτική που σας πετάει ως δόλωμα μια θέση μετακλητού ή συμβασιού. Όχι από την πολιτική που σας κλείνει το μάτι υποσχόμενη πτυχία χωρίς σκόπο, αλλά τελικά πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Όχι από την εξίσωση προς τα κάτω. Αυτά οφείλουμε να τα αφήσουμε μία και καλή στο παρελθόν. Να στραφούμε στην πολιτική της εργασίας και της δημιουργίας, της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Την πολιτική που δίνει κίνητρα, ενθαρρύνει και επιβραβεύει. Που μας σωθεί να κοιτάμε ψηλότερα, να θέτουμε συνεχώς νέους στόχους και να τους πετυχαίνουμε συλλογικά. Την πολιτική που υπηρετεί τις ανάγκες μας και βελτιώνει τη ζωή και τις προοπτικές μας για το μέλλον. Αυτό απαιτεί αυτή η γενιά και αξίζει να αγωνιστούμε όλοι για αυτή τη γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ.